Ακούτε, μία και τέταρτη σας βολεύει. Αύριο Τρίτη, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς έγινε. Ωραία, ωραία. Έγινε, δάσκαλε, έγινε. Ευχαριστώ, γεια, γεια. Πρόεδρε, καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε. Τα ραντεβού πήραν φωτιά πρώτη μέρα σήμερα. Εντάξει, είναι λίγο οι γιορτές, λίγο οι μέρες που ήμασταν κλειστά. Όλα μαζί. Αλλά εντάξει, είναι σε κανονικούς ρυθμούς, καλούς ρυθμούς. Και εμείς θα κάνουμε τώρα όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Για τον κόσμο, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Κόσμο. Πώς θα δουλεύουμε αυτές τις μέρες, μόνο με ραντεβού, πρόεδρε? Ήδη υπάρχει το ραντεβού από την πρώτη καραντίνα. Και θα συνεχιστεί αυτό για πάντα, πιστεύω. Το ραντεβού και βολεύει όλους, και εμάς και τους πελάτες, πιστεύω. Υπάρχει αισιοδοξία, πρόεδρε? Αισιοδοξία. Όχι, δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Όχι, και δεν το λέω μόνο για εμάς, απλά μιλάω τώρα γενικά. Φοβάστε γενικά δηλαδή. Για όλα τα επαγγέλματα. Έτσι. Γιατί αν δεν θα έχει ο δίπλα, δεν θα έχω κι εγώ. Οπότε είναι λίγο αυτό μια λυσίδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο εφιάλτης κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί. Ναι, σίγουρα θα ξεπεραστεί. Απλά θέλει λίγο υπομονή από τον κόσμο και λίγο το κράτος να βοηθήσει. Γι' αυτό φοβάμαι την, είπα για πριν, για την αισιοδοξία. Αυτό θα περάσει. Κάποια στιγμή σίγουρα θα περάσει. Από εκεί και μετά τι κάνουμε. Μια ευχή για τα Χριστούγεννα, πρόεδρε. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Με και... ευτυχία. Έτσι. Και υπομονή. Έτσι. Και έμφαση στα προσωπικά, στα ατομικά μέτρα υγιεινής, φαντάζομαι, έτσι. Πάντα, αυτό πάντα. Εντάξει, σε εμάς αυτό ισχύει ανέκαθεν, δεν περιμέναμε ούτε τον κορονοϊό, τίποτα. Είμαστε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οπότε πάντα είχαμε τις απολυμάσεις, την καθαριότητα, ήταν μέσα στους χώρους μας αυτά. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο σε εμάς.